Παρεμβάσεις, συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως είπαμε, μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επανερχόμαστε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μέσω Skype στο στούντιο του Star Βορείου Ελλάδος την κυρία Μαρία Πολυμέρου. Κυρία Πολυμέρου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Την ξέρετε την κυρία Πολυμέρου, αλλά οφείλω ως οικοδέσποινα της εκπομπής να την συστήσω. Η κυρία Πολυμέρου είναι περιφερειακή σύμβουλος της Θάσου και ανήκει στην ομάδα Περιφερειακή Σύνθεση, κυρία Πολυμέρου, έτσι. Ακριβώς έτσι όπως τα είπατε. Κυρία Είμαι Πολυμέρου. Μοναδική περιφερειακή σύμβουλο της ΠΕΕΞΙΝΟ Θάσου. Αυτό, ναι, είστε η μοναδική και φυσικά θέλουμε να μας παίρνουμε αφορμή για αυτή τη κουβέντα. Για το δελτίο τύπου που εκδώσατε, για το πάλι ότι, επιτρέψτε να το πω πολύ λαϊκά, ρίχνετε ξύλο στη συμπολίτευση και στον κύριο Αντωνιάδη συγκεκριμένα, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που ασχολείται επιπροσωπικού, επαγγελματικά, με το κομμάτι της ξενοδοχειακής φιλοξενίας και τον τουρισμό γενικώς, δώστε μας λίγο να καταλάβουμε γιατί πάλι στα Κάγκελα. Γιατί πάλι στα Κάγκελα. Θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ καλή ερώτηση. Απλά εδώ πέρα, στη Θάσο τουλάχιστον, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν τοποθετούμε εύκολα και δεν βγαίνω εύκολα στα Κάγκελα πέρα αν έχω την αφορμή. Η αφορμή αυτή τη στιγμή ήταν μια δήλωση του κυρίου Αντωνιάδη, ένα άρθρο που διάβασα σε μια καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας, στην οποία ζητάει προς κάθε αρμόδιο φορέα να ανοίξει τα σύνορα. Δεν ξέρω, ίσως έχω την ιδανική εικόνα για κάποιους θεσμικούς ρόλους, να σας το πω. Εγώ από έναν αντιπεριφερειάρχη, αυτό που είπα και στη δήλωσή μου, είτε είναι θεσμικός, είτε είναι χωρικός, είτε είναι θεσμικός, ναι, θεματικός, περιμένω να αναλάβει πρωτοβουλίες, να βρει λύσεις, να είναι αυτός στα Κάγκελα για να μας λύσει το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν περιμένω κάποια έκκληση ως προς τους αρμόδιους φορείς. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Από εκκλήσεις και από επιστολές, δόξα ο Θεός, όλοι φορείς της Θάσου έχουμε στείλει, έχουμε προσπαθήσει. Το θέμα είναι λύση ποιος θα βρει. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να είχε γίνει κάτι πιο δραστικό και κυρίως Μάρτιο μήνα. Επίσης, αυτή η δήλωση, όπως διάβασα χθες μετά από την ανάρτηση μου και μία δήλωση του κυρίου Τζόνι, τον Περιφερειάρχη Τουρισμού, ακριβώς για το ίδιο θέμα, έχω την απορία ότι 19 Φεβρουαρίου έστειλα ένα αίτημα, μία υπερώτηση προς το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήταν μέρα Παρασκευή. Παρασκευή πρωί 19 Φεβρουαρίου. Παρασκευή μεσημέρι μας ήρθε η πρόσκληση λοιπόν για το επόμενο Περιφερειακό του Φεβρουαρίου σε μία εβδομάδα, στο οποίο δεν μπήκε η επερώτηση. Εφόσον λοιπόν ενδιαφέρονται τόσο πολύ και καταλαβαίνουν την κρισιμότητα του θέματος και της κατάστασης, γιατί δεν συνυπογράψαν, συμφωνήσουν μαζί μου να μπει αυτή η επερώτηση, να το συζητήσουμε, να μας πούν κάνετε λάθος, έχουν γίνει αυτές και αυτές οι κινήσεις. Εμείς προσπαθούμε και θα βρούμε λύση. Μάλιστα, δεν μπήκε η επερώτηση. Οπότε το θεωρώ λίγο άτοπο. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι γίνεται μία ανακοίνωση από πλευράς της διοίκησης της περιφέρειας, από τους υπεύθυνους αντιπεριφερειάρχες, κυρία Πολυμέρου, σε σχέση με το ζητούνται. Λέτε δηλαδή ότι θα έπρεπε πέρα από τις ανακοινώσεις στα δελτία τύπου, ότι ζητούνται υποστήριξη κτλ., να γίνουν άλλες ενέργειες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνουν και όλοι οι τηλεθέτες. Φυσικά. Καταρχήν να σας πω κάτι. Τι θα μπορούσα να κάνω. Τα σύνορα πέρυσι, το καλοκαίρι στην Ιμφέα, δεν ανοίξαν γι' αυτόν τον λόγο. Δεν υπήρχαν οι υποδομές, έτσι ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, γιατί φυσικά μας ενδιαφέρουν να ανοίξουν τα σύνορα, αλλά να ανοίξουν και κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις. Φυσικά. Δεν υπήρχαν λοιπόν οι υποδομές για να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Από πέρσι το καλοκαίρι. Οπότε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γίνονται συζητήσεις τι θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι με την Ιμφέα. Να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σύνορα. Έχουμε Μάρτιο. Δεν υπάρχει χρόνος για να βγουν οι απαραίτητες άδειες, ούτε από το δασαρχείο, ούτε από όπου χρειάζεται. Δεν υπάρχει χρόνος να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Κάποιο πάρκινγκ, ο κόσμος που θα πάει να κάνει τα τεστ εκεί πέρα, πού θα περιμένει. Στα χωράφια γύρω-γύρω, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Πιστεύετε δηλαδή ότι αν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον, θα είχαμε προλάβει να καλύψουμε όλες αυτές τις. Παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι αν υπήρχε ενδιαφέρον θα είχε βρεθεί και λύση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί καμία λύση
Και δυστυχώς έχει αρχίσει και υπάρχει έκδηλη ανησυχία από όλο τον κόσμο του τουρισμού για αυτό το θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος από τον οδικό τουρισμό έρχεται από τα σύνορα της Νυμφαίας. Ναι, εντάξει. Να βάλουμε και την εξοχή, κυρία Πολυμέρου, έτσι, και εκεί είναι ένα σημείο αναφοράς, νομίζω, εξοχή. Και θα μπορούσαν. Υπάρχουν και οι κατάλληλες. Υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις. Εκεί θα μπορούσε, πιστεύετε, αν γίνουν, κινηθούμε με πιο ταχείς ρυθμούς, να καλύψουμε έστω κάποιο χαμένο έδαφος, δίνοντας και κάποια υποστήριξη στην εξοχή. Πώς το βλέπετε, δηλαδή, η εμπειρία σας τι λέει? Πάντα υπάρχει χρόνος και για μένα προσωπική μου άποψη σαν άνθρωπος, πάντα υπάρχει λύση όταν υπάρχει ενδιαφέρον. Απλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Δυστυχώς, ό,τι αποφάσεις έχουν πάρθει μέχρι τη στιγμή είναι εντελώς αντιτοπικιστικές, να σας το πω. Και θεωρώ ότι η Θάσος, δηλαδή οι παραλίες της περιοχής μας, της περιφέρειάς μας, να το πω καλύτερα, είναι ό,τι καλύτερο σε σχέση με την ενδοχώρα των Βαλκανίων, κυρία Πολυμέρου, έτσι δεν είναι? Φυσικά, και πρέπει να πούμε ότι είναι και αυτή ο οικονομικός μοχλός αυτής της ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Είναι γνωστό και για τις παραλίες και για όλες τις περιοχές που διαθέτουμε, τις πάθαρα θαλάσσιες, ότι είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η περιοχή. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός κινεί όλη την οικονομία αυτή τη στιγμή, όχι μόνο της περιφέρειας, γενικότερα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Όσο αφορά τον τουρισμό της περιφέρειάς μας, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι το 70 με 80% του τουρισμού είναι από την περιοχή. Πώς βλέπετε αυτό το καινούριο χρόνο που έχουμε μπροστά μας? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια ανάκαμψη, εάν και εφόσον φυσικά τηρηθούν όλα αυτά τα ότι πρέπει να τηρήσουμε, σε σχέση με την επισκεψιμότητα της Θάσου? Η Θάσο κατακλυζόταν κάθε χρόνο, νομίζω ότι για πάρα πολλούς μήνες το νησί ζει για όλο τον χρόνο από αυτήν την επισκεψιμότητα, κυρία Πολυμέρου, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Η Θάσος είχε πάρα πολύ κόσμο. Το 2019 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τα δεδομένα του νησιού. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν το κριτήριο της εποχικότητας. Δουλεύουν, όπως είπατε, το καλοκαίρι και ζουν όλο τον χρόνο. Κοιτάξτε, για φέτος το καλοκαίρι δεν θα πούμε ότι τα πράγματα είναι ονειρικά. Αυτό νομίζω ότι όποιος το πει ζει σε ένα ροζ συννεφάκι, να σας το πω εντελώς απλά. Σίγουρα δεν θα είναι όπως το καλοκαίρι του 2020. Σίγουρα κατά 90%. Σίγουρα όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη πανδημία δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Δεν θα αντέξει η οικονομία και πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουμε ένα δεύτερο τέτοιο καλοκαίρι. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή όμως είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο για να ταξιδέψει. Υπάρχουν τα προγράμματα από τις εταιρείες και από τα γραφεία, όπως και από τους individuals, τον οδικό τουρισμό δηλαδή, δείχνουν ενδιαφέρον ως προς τα ξενοδοχεία. Το θέμα είναι να υπάρξουν και οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορέσει ο κόσμος να έρθει. Οι επιχειρήσεις ξεκινήσαν, κάνουν όλες τις προετοιμασίες που χρειάζεται για να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο. Οπότε ελπίζουμε ότι θα είναι ένα καλύτερο καλοκαίρι. Κυρία Πολυμέρου, οι επιχειρήσεις λέτε ότι πολλές κουράστηκαν, καταλαβαίνετε τι εννοώ λέγοντας κουράστηκαν, και κάποιες και πολλές ξεκίνησαν ήδη. Ο τρόπος εργασίας, να πούμε έτσι, στηρίζεται και από την μη επιστρεπτέα που εγκρίθηκε από την περιφέρεια. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό ήταν μια καλή ένεση στον κύκλο εργασιών που ανοίγουν τώρα? Θεωρώ ότι αυτό ήταν Δεν σας άκουσα. Τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό δεν πρόσφερε καμία απολύτως βοήθεια στις επιχειρήσεις. Καταρχήν, δεν έχει πάρει καμία επιχείρηση τα ποσά τα οποία δικαιούται να πάρει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι γνωστή η άποψή μου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν τρομερά άδικο προς τις επιχειρήσεις που έχουν το κριτήριο της εποχικότητας και ασχολούνται περισσότεροι είτε με τον τουρισμό είτε με την εστίαση, αν θέλετε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και τον κλάδο της εστίασης που έχει πληγεί πάρα πολύ. Αλλά δεν υπήρχε καμία αντικειμενικότητα ως προς τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθούν κάποια στιγμή οι επιχειρήσεις. Μάλιστα. Και αυτό είναι θέμα, πιστεύετε, αποκλειστικά των δράσεων και ενεργειών της εκάστοτε περιφερειακής, στην όποια περιφέρεια είμαστε, μιλάμε γενικά, ή θα έπρεπε και η κυβέρνηση να συμβάλλει στο θέμα της εστίασης? Νομίζω ότι είναι ζήτημα κυβερνητικής απόφασης και παροχής ενισχύσεων. Το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας, η κυβέρνηση όταν ξεκίνησε αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε έναν οδηγό, μία γραμμή,
και ξεκινήσαν οι περιφέρειες να εφαρμόζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η μόνη περιφέρεια που διαφοροποιήθηκε ως προς τον τρόπο και ως προς τα κριτήρια που θα δοθούν αυτά τα χρήματα ήταν η δικιά μας περιφέρεια, η οποία το ανακοίνωσε και τελευταία. 13η περιφέρεια, δηλαδή τον Οκτώβριο βγήκε στον αέρα αυτό το πρόγραμμα, εντελώς διαφοροποιημένο από τις άλλες. Η διαχείριση όμως των χρημάτων ήταν ξεκάθαρα στην απόφαση της κάθε διοίκησης της περιφέρειας. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει μία ένταση σε σχέση και με τη δική σας παράταξη απέναντι στην διοίκηση της περιφέρειας, κυρία Πολυμένου, όσο όμως και από τα επιμελητήρια της περιοχής μας φυσικά, τα οποία αντιδρούν. Και έχει μπει και στην, μεταξύ των δύο συμπληγάδων, να πούμε, και η εταιρεία Δεσμός ΑΕ. Τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή υπάρχει εμπλοκή, καθυστέρηση κλπ. Εξαιτίας των αντιδράσεων που υπάρχουν και από την αντιπολίτευση σε σχέση με τη σύσταση της Δεσμός, του Συμβουλίου και όλα αυτά, ή κάτι άλλο? Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Να σας πω κάτι. Τα επιμελητήρια έχουν να κάνουν ξεκάθαρα και να κοιτάξουν το συμφέρον των μελών τους, που είναι οι επιχειρήσεις. Για να αντιδρούν τόσο πολύ στον τρόπο λειτουργίας και διοικητικού συμβουλίου της συγκεκριμένης εταιρείας, προφανώς ξέρουν ότι δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί, ώστε να στηρίζονται και όχι μόνο να στηρίζονται, και να αναπτύσσονται, αν θέλετε, οι επιχειρήσεις της περιοχής μας. Το ότι υπάρχει καθυστέρηση λόγω της διαμάχης που υπάρχει, θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι εντελώς άκυρο σαν δικαιολογία, και από τη στιγμή που ξέρανε τη διαμάχη που υπάρχει, γιατί ακούγαμε υποσχέσεις του τύπου προς τις επιχειρήσεις ότι τα χρήματα της μη επιστρεπτέας θα μπουν στα ταμεία των επιχειρήσεων μέχρι τα Χριστούγεννα, και αν όχι μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τον Ιανουάριο. Μέχρι τώρα τι πληροφόρηση έχετε? Για να μην εγώ γνωρίζω ότι δεν έχει πληρωθεί κανένας, πέρα από τη λίστα που βγήκε ότι αυτά τα ονόματα 2000, αν δεν κάνω λάθος, επιχειρήσεις εγκρίνονται, δεν έχει πληρωθεί κανένας, και εκτός από αυτό, από ό,τι γνωρίζω, και δεν νομίζω ότι με απατάει η μνήμη μου, έχουν εγκριθεί αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια επιπλέον έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να ξαναελεγχθούν, και μετά να προχωρήσουμε στην χρηματοδότηση, αν θέλετε, των επιχειρήσεων. Υπάρχει υποδομή, υπάρχει δηλαδή το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, συνδεσμός να διαχειριστεί όλες αυτές τις χιλιάδες των αιτήσεων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αφορά όλη την περιφέρεια, είναι χιλιάδες και τα επαγγέλματα και οι άμεσα από δικαιούχοι. Από όσο μπορώ να γνωρίζω και από ό,τι μου λέει η λογική μου, εάν υπήρχε αυτό το προσωπικό, θα είχε γίνει ήδη. Προφανώς δεν υπάρχει. Ακούσαμε κάτι για προσλήψεις έκτακτες γύρω στα 15 μέχρι 50 άτομα. Οπότε ποια η λογική δεν γνωρίζω. Εγώ αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι από όλους τους επιχειρηματίες δεν έχει πληρωθεί κανένας τα χρήματα που υποτίθεται ότι έχει εγκριθεί να πάρει. Όπως είπαμε, είναι αρχή τη σεζόν και έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται. Δεν έχει υπάρξει καμία στήριξη, και όμως οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται για να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν οποιονδήποτε έρθει στο νησί μας και γενικότερα στην περιοχή μας, όχι μόνο στο νησί. Μάλιστα. Για να δούμε αυτό το νησί, το οποίο πραγματικά είναι δώρο της φύσης. Η Θάσος νομίζω είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε στην χώρα μας, κυρία Πολυμένου, και όχι μόνο. Για να δούμε. Μια Θάσος... Αδικημένο. Ορίστε. Αδικημένο θεωρώ νησί. Λοιπόν, και ένα ταλαιπωρημένο νησί, πρέπει να πούμε, κυρία Πολυμένου, γιατί 2-3 φορές είχατε απανωτές καταστροφές από διάφορα έντονα φυσικά φαινόμενα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τι γίνεται με την πολιτική προστασία, τι γίνεται με τις υποδομές που έχουν καταστραφεί στο παρελθόν, έχουν τακτοποιηθεί αυτά, κυρία Πολυμένου? Αυτή τη στιγμή τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουμε ακούσει ότι έχουν τακτοποιηθεί, όπως είπατε, έχουν προχωρήσει. Εγώ γνωρίζω ότι δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο έργο, δεν έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, κάποιο καινούριο έργο. Σε αυτό πάμε πάλι, σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι για μένα ένας θεσμικός ρόλος περιέχει ευθύνες και πρέπει να πρωτοπορεί και να είναι στα κάγκελα. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίσεις, φυσικό είναι αυτό. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, το ότι οποιοδήποτε αντιπεριφερειάρχης τρέχει πίσω από τα μηχανήματα και από τα ρέματα και από τα φώτα για να βγει μια φωτογραφία,
μου δείχνει ξεκάθαρα πόσο απελπισμένος μπορεί να είναι ξεκάθαρα για την προσωπική του προβολή. Εγώ θα περίμενα από έναν αντιπεριφερειάρχη και από έναν περιφερειάρχη, αν το θέλετε, να εγκαινιάσει ένα καινούργιο έργο, όπως είναι η γέφυρα της Καβάλας. Η πεσμένη. Τώρα πάτε σε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, γιατί μα νομίζω για ότι είναι... σοβαρά ζητήματα είναι αυτή η ρόλη. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι γιοφύρι της Σάρτας. Πόσα χρόνια, αλήθεια. Καταλαβαίνω πώς το λέτε και δεν θα ήθελα να πω και κάτι παραπάνω, γιατί είναι και κάτι που δεν το γνωρίζω φυσικά τόσο αναλυτικά. Δεν είναι στη Θάσο. Αλλά θέλω να σας δείξω το μέγεθος από τα έργα που περιμένουμε να δούμε από κάποιον θεσμικό παράγοντα, όπως είναι ο αντιπεριφερειάρχης ή ο περιφερειάρχης. Δεν περιμένουμε να το δούμε να βγαίνει, και γι' αυτό πλέον το έχω κάνει σε στυλ ανέκδοτο για τις φωτογραφίες, να πάει να βγει φωτογραφίες με τις κολόνες της ΔΕΗ. Είστε αρκετά καυστικοί και το αποδίδω στο γεγονός ότι είστε αντιπολίτευση και φυσικά σε πολλές των περιπτώσεων, κυρία Πολυμένου. Έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι ευτυχώς οι συντοπίτες μου, και το ακούω κάθε μέρα από τον κόσμο, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα μιλήσω ακόμα και καυστικά όταν θα έχω κάτι ουσιαστικό να πω. Και όταν θα μου δώσουν την αφορμή, όταν λοιπόν το μόνο που ακούω για το νησί της Θάσου και το μόνο που βλέπω, γιατί είμαστε μικρός τόπος και δυστυχώς όλα μαθαίνονται και όλα μπορούμε να τα δούμε, είναι να μπαίνει κάποιος μέσα στο νησί ίσα ίσα για να πάει να βγει φωτογραφία και να φύγει. Με τι να φύγει, αφού σταματούν και τα δρομολόγια. Για δώστε μου τώρα κάτι. Λέτε, δηλαδή, μαθαίνουμε εμείς που είμαστε έξω από το νησί ότι κάτι τρέχει με τα δρομολόγια. Τι γίνεται, κόπηκαν οι γραμμές, το πήγαινε, έλα, είναι λιγοστά. Τι γίνεται ακριβώς, κυρία Πολυμένου, και ποιος θα μπορούσε να το διευθετήσει, αν υπάρχει αυτό το θέμα. Μιλάμε για τη γραμμή του Πρίνου, προφανώς Πρίνου Καβάλας, η οποία λειτουργούσε τον τελευταίο μήνα λόγω της επιδότησης που υπήρχε από το Υπουργείο προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και η οποία η επιδότηση ίσχυε ως τις 28 Φεβρουαρίου. Μόλις σταμάτησε η επιδότηση, σταμάτησε η γραμμή και αυτό που γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι είναι πάλι στις διαπραγματεύσεις. Έχουν γίνει κινήσεις και από τους φορείς από εδώ πέρα και από το Δήμο σε συνεργασία με το Υπουργείο για να ξεκινήσει η γραμμή το ταχύτερο δυνατό και να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι, οι πολίτες της νότιας πλευράς του νησιού. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή της Κεραμωτής σαφέστατα λειτουργεί και πιο καλά και με μεγαλύτερη συχνότητα. Από εκεί και πέρα το χειμώνα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Και τώρα να πάμε σε αυτό το θέμα που σας καίει το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρία Πολυμένου, γιατί η Θάσος άλλαξε χρώμα. Μπορεί να είναι καταπράσινη όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά τώρα έχετε βαφτίσει το χάρτη με ένα πολύ βαθύ κόκκινο, με ένα κόκκινο μάλλον. Για δώστε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορονοϊό, γιατί είδαμε πάρα πολλές, έτσι, πολλά αιτήματα να κλείσουν τα σχολεία, να μπείτε σε αυστηρό lockdown. Σε τι φάση είστε? Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε στο κόκκινο, δεν είμαστε στο βαθύ κόκκινο. Ναι. Η ανησυχία μας από την αρχή και από όλους τους συλλόγους αλλά και από μεμονωμένες αντιδράσεις ήταν ότι τα κρούσματα αυτή τη φορά ξεκινήσανε μέσα στις σχολικές κοινότητες. Υπάρχουν σχολεία στη Θάσο που συστεγάζεται το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Κατ' επέκταση όταν ξεκίνησε η εξάπλωση αυτού της βρετανικής μετάλλαξης, όπως αποδείχθηκε, στις σχολικές κοινότητες, υπήρχε ραγδαία εξάπλωση. Γι' αυτό και ζητήσαμε τόσο εντατικά και έντονα, αν θέλετε, να κλείσουν τα σχολεία. Δυστυχώς για μένα, αντί να κλείσουν τα σχολεία, πήγαμε στο κόκκινο, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα απλά να κλείνουμε στις 6 ώρα τα καταστήματα και ο κόσμος φυσικά να υπάρχει καθολική απαγόρευση από τις 6 και μετά και τα σχολεία να παραμένουν ανοιχτά. Κάτι το οποίο ήταν η πηγή, νομίζω, από ό,τι φυσικά είπατε. Φυσικά ήταν η πηγή και είναι αυτό που είπα από την αρχή. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν το ένα το παιδί στο γυμνάσιο και το άλλο το παιδί στο δημοτικό. Δηλαδή το ένα το παιδί θα πάει στο σχολείο και το άλλο το παιδί δεν θα πάει στο σχολείο. Και όταν θα επιστρέψουν στο σπίτι, πόσα δωμάτια και πόσα σπίτια πρέπει να διαθέτουμε ώστε να κρατάμε τις απαραίτητες. Την ανάλογη απομόνωση. Κυρία Πολυμένου, επειδή ο χρόνος τελειώνει, θέλω να είστε λίγο να τοποθετηθείτε ως περιφερειακή σύνθεση, ως μέλος της περιφερειακής σύνθεσης, το κήτο Ρεστιάδας, το οποίο είδαμε ότι έκανε πριν να πει, δηλαδή η κυβέρνηση το σταμάτησε.
σταμάτησε τις όποιες διαδικασίες. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν εκείνες οι ενέργειες ώστε να τελειώσει, να μην το αφήσουμε να καταλαγιάσει και μετά ξανά από την αρχή? Σαν περιφερειακή σύνθεση, πώς το βλέπετε? Από την αρχή η τοποθέτησή μας ήταν ότι δεν έπρεπε να γίνει καμία επέκταση στο κήπο της Ορεστιάδας και γενικότερα ότι η περιοχή μας δεν μπορεί να δεχτεί άλλο μεταναστευτικό φορτίο. Ξεκάθαρα. Φυσικά θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση η οποία να είναι τελεσίδικη και σαφέστατα θα πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση, αν θέλετε, από την αυτοδιοίκηση ακόμα περισσότερο. Και ενώ την περιφέρεια, γιατί είδαμε τις αντιδράσεις που υπήρχαν φυσικά από τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας. Εγώ αυτό που είδα και μετά με λέτε ότι γίνομαι καυστική πάλι, είναι ότι όταν ήρθε ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν είδα καμία επαφή με τον Περιφερειάρχη μας. Εκτός αν έγινε κάποια, την οποία εγώ δεν γνωρίζω, μου διαφεύγει και τη γνωρίζετε εσείς. Δεν θα πω ότι μόνοι σας κάνατε κριτική στον εαυτό σας, εγώ δεν θα πω τίποτα. Απλώς κάτι τελειώνοντας θέλω να μου πείτε αν η περιφερειακή σύνθεση, συνεδριάζοντας όχι με αφορμή της τηλεδιασκέψης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά κατηδίαν ως ομάδα, έχετε μπει στη διαδικασία της επεξεργασίας της πρότασης για τον εκλογικό νόμο, κύριε Πολυμένου? Συζητήσεις φυσικά και έχουν γίνει και είμαστε εν αναμονή, αν θέλετε, των εξελίξεων. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, εάν δεν οριστικοποιηθεί το θέμα με τον εκλογικό νόμο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι συζητήσεις που γίνονται στην περιφερειακή σύνθεση είναι ότι έχει περάσει 1,5 χρόνος από τις εκλογές. Εμείς εξακολουθούμε και είμαστε εδώ και διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε και ακόμα πιο δυναμικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι έτσι κλείνουμε. Είπατε τη σκέψη και την τάση που υπάρχει στον χώρο, στην παράταξή σας. Να πω ένα ευχαριστώ για την παρουσία σας, κυρία Πολυμέρου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και μακάρι όλα να εξελιχθούν κατευχήν, όχι μόνο για τη Θάσο, αλλά για όλους μας. Εντάξει, για όλες τις περιοχές του κόσμου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη τρίτη ενότητα της εκπομπής μας.